Κώστα, μου σε χαιρετώ. Καλημέρα, Κάτια. Στην Πάφο, τι γίνεται? Ησυχίες σε Από ό,τι αφορά πλευράς καιρού, τουλάχιστον δεν, ούτε τα έντονη καιρικά. βροχόπτωση είχε χθες βράδυ, εξημερώματα. Όχι, όχι. Σε ελάχιστες περιοχές, κατά τόπους, κυρίως στις ορεινές βόρειες περιοχές, αλλά πολύ ήπια φαινόμενα. Λίγες βροχές είχαμε, πολύ λίγες. Μάλιστα. Τώρα, βλέπω εδώ ότι εκτελήχθηκαν σκηνές από ταινία. Πυροβολισμοί, τι, τους έψαχναν, γίνονταν περίεργα ναι, κάποιοι, είναι ασκοτικά. Ναι. Άγρια καταδίωξη, πιστολίδι στην ΕΜΠΑ χθες το απόγευμα, αργά χθες το απόγευμα. Μάλιστα, οι αστυνομικοί στη διάρκεια της καταδίωξης αναγκάστηκαν να ρίξουν πυροβολισμούς για να ανακόψουν ένα αυτοκίνητο το οποίο επιχείρησαν να ελέγξουν. Μάλιστα, κάποια στιγμή θεάθηκε ένας από τους επιβαίνοντες στο όχημα να πετάει μία τσάντα στην οροφή μιας οικοδομής. Εντοπίστηκε ότι είχε ναρκωτικές ουσίες. Συγκρούστηκε το όχημα αυτό στο οποίο επέβαιναν οι δράστες με 4 οχήματα της ΙΚΑΝ. Κατάφεραν ωστόσο να διαφύγουν. Πρόκειται για 2 πρόσωπα 29 χρονών Ελληνοκύπριοι, για τους οποίους έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης. Από τις έρευνες που έγινε στα σπίτια τους, εντοπίστηκαν περίπου 12 κιλά ναρκωτικά, εκ των οποίων το 1 κιλό αφορούσε κοκαίνη και τα υπόλοιπα κάναβη. Επίσης, σε κάδο σκουπιδιών στη μία κατοικία εντοπίστηκαν 67.000 ευρώ και στο σπίτι του δεύτερου εντοπίστηκαν άλλες 8.000 ευρώ. Πρόκειται προφανώς για πολύ μεγάλη ποσότητα και ναρκωτικών, αλλά και το χρηματικό ποσό που είχαν στην κατοχή τους. Και αυτό είναι και μια ένδειξη, Κάτια, για τις διαστάσεις που έχει στην επαρχία μας η διακίνηση και το εμπόριο ναρκωτικών ουσιών. Ναι, την κορυφή του Παγόβουνου βλέπουμε ακόμη. Κώστα, σε αυτά τα ζητήματα. Ναι, αυτό θεωρώ, ότι βλέπουμε την κορυφή του Παγόβουνου, δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα πάμε και στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καταλήγουν σιγά-σιγά στην Πάφο. Είναι και ο Δήμος Πόλος Χρυσοχούς με τους 14. Αντιδημάρχους. 14 αντιδημάρχους, ναι. Ο Δήμος των Αντιδημάρχων. Ναι. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα με το ΑΚΕΛ για τους δημοτικούς συμβούλους. Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Απλώς χθες ήταν η διαδικασία της ψηφοφορίας στην Επιτροπή του ΑΚΕΛ, στην ναι, Περιφερειακή. Πού θα καταλήξουν, ποιο θα στηρίξουν. Ναι, και το ΑΚΕΛ έχει θεσμοθετήσει ότι αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο. Άρα λοιπόν ήταν συγκέντρωση μελών του κόμματος από την ευρύτερη περιοχή του διαμερίσματος της πόλης Χρυσοχούς. Μην ξεχνάτε ότι ο Δήμος της πόλης Χρυσοχούς ξεκινά από τη Δρούσα και καταλήγει μέχρι τον Πομό. Τα μέλη του κόμματος κλήθηκαν να ψηφίσουν ποιον θα έπρεπε να στηρίξει το κόμμα σε αυτές τις εκλογές. Αν θα στήριζε τον Γιώτη Παπαχριστοφή, τον Κυριάκο Κλεάνθος που υποστηρίζεται από το ΔΥΚΟ, ή αν θα επιλέξει, θα κάνει κάποια άλλη επιλογή. Υπήρχαν και ενδιαφερόμενα μέλη του κόμματος για να υποβάλουν υποψηφιότητα. Το αποτέλεσμα ήταν 58 ψήφους κέρδισε, εν πάση περιπτώσει, την ψηφοφορία ο Γιώτης Παπαχριστοφή, με 3 ψήφους διαφορά από τον Κυριάκο Κλειάνθος. Μοιράστηκε δηλαδή το εκλογικό σώμα. Άρα το ΑΚΕΛ θα στηρίξει τον Γιώτη Παπαχριστοφή. Τουλάχιστον πλειοψηφικά αυτή ήταν η απόφαση. Φαντάζομαι ότι και η ηγεσία του κόμματος και η επαρχιακή επιτροπή δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Αυτή είναι η πλειοψηφία. Ο κ. Κλειάνθος είναι του ΔΥΚΟ. Ο άλλος υποψήφιος. Ο Κυριάκος Κλειάνθος υποστηρίζεται επίσημα από το ΔΥΚΟ. Ο Γιώτης Παπαχριστοφή υποστηρίζεται από την ΕΔΕΚ μέχρι στιγμής. Ναι. Ελπίζει ότι θα τύχει τη στήριξη και άλλων κομμάτων, όπως και ο κύριος Κλειάνθος. Ήλπιζαν και οι δύο ότι θα έχουν τη στήριξη και του ΑΚΕΛ. Διεκδικούσαν τη στήριξή τους από το ΑΚΕΛ. Τελικά η ψηφοφορία ήταν αυτή που σας ανέφερα πριν. Τον κύριο Κλειάνθος δεν το στηρίζει και ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Όχι, ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε εξαγγείλει ότι θα στηρίξει τον Κωνσταντίνο Λαζάρου, ο οποίος ήταν ενδιαφερόμενος. Βέβαια, όλα αυτά ενδέχεται να γίνουν και αλλαγές τώρα. Να δούμε. Άρα είναι 3 οι υποψήφοι. Δεν είναι ακόμη σαφές το τοπίο στην πόλη της όπως. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Κώστα. Να σε χαιρετώ. Για κάποιο λόγο δεν σε ακούω, Κάτια. Σε αποχαιρετώ, Κώστα μου. Πάμε